Πολύ καλησπέρα σας. Μία ερώτηση και δύο ή τρεις παρατηρήσεις. Σύντομα όμως θα τα κάνω. Να είναι ευλογημένο. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Σήμερα στο οικουμενιστικό ημερολόγιο, όπως θέλετε να το λέτε, διαβάστηκε μία περικοπή της Χαναναίας, η οποία δεν διαβάστηκε στο πατροπαραδοτό ημερολόγιο, όμως υπολείπεται η Κυριακή αυτή και πρέπει να διαβαστεί. Πού θα πάει, ρωτάω, γιατί από την άλλη ανοίγει το Τριώδιο. Αυτή είναι η ερώτησή μου η μία. Η δεύτερη παρατήρηση, η πρώτη παρατήρηση είναι, καλά θα κάνετε να μην επαναλαμβάνετε το ίδιο κλισέ οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί αν κάνουμε υπόθεση ότι δεν αποστατούσε, δεν δημιουργούσε το 1924 το νέο ημερολόγιο, με όποια υβριστική φράση θέλετε να το χαρακτηρίσετε, και οι κληρικοί εντάσσοντο στην επιδότηση του κράτους δεν θα ήταν τότε δημόσιοι υπάλληλοι. Και μία δεύτερη παρατήρηση, είναι αυθαίρετο να λέμε ότι το χάραγμα του θηρίου θα είναι με ακτίνες λέιζερ. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον αγαπητό μας ακροατή, διότι πραγματικά ήταν ευγενής στο λόγο του και ήταν και λάκων συγχρόνως. Με λίγες λέξεις έκανε τρία σημαντικά ερωτήματα. Καταρχάς, όπως ομολόγησε ο ίδιος, όσοι δεν ανήκουν στην ασάλευτη εκκλησία του Χριστού μας δεν ακούσανε σήμερα αυτό το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο ακούστηκε εις την θριαμβεύουσαν εκκλησία των ουρανών. Η εκκλησία του Χριστού μας είναι μία, στρατευωμένη και θριαμβεύουσα. Η στρατευωμένη είναι η ορατή εδώ επί της γης και η θριαμβεύουσα είναι η αόρατη των ουρανών. Εφόσον λοιπόν είναι μία, είναι αγία, είναι καθολική, αυτό σημαίνει καθολική, ουράνια και πήγια μαζί, είναι και αποστολική, διότι σήμερα ο Απόστολος Λουκάς διαβάστηκε στη Βασιλεία του Θεού και συγκεκριμένα το κατά Λουκάν Ιερών Ευαγγέλιων κεφάλαιων 19 στίχος 1 έως 10, το οποίο αφορά τον αρχιτελόνι Ζακαίων. Αυτοί οι οποίοι διάβασαν άλλου παπά Ευαγγέλιο, δηλαδή το Ευαγγέλιο της Χαναναίας, το οποίο σαν Ευαγγέλιο το ασπαζόμεθα, είναι ευλογημένο σαν Ευαγγέλιο, αλλά όμως φύγει το δόγμα της ενότητας της πίστεως, το οποίο δόγμα της ενότητας της πίστεως είναι δόγμα των δογμάτων, διότι αυτό έχουν αποφανθεί οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες εν τες Αγίες Οικουμενικές Συνόδης. Δεν είναι η απόφαση του Ελεηνού και Αχρίου Δουλού του Θεού Σπυρίδωνος αυτή, αλλά είναι η απόφαση των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, οι οποίοι Άγιοι Οικουμενικές Σύνοδοι λένε ότι όπως έχουμε το δόγμα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, όπως έχουμε το δόγμα της Αϊπαρθενίας, της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας Αϊπαρθένου, έτσι έχουμε το δόγμα των δογμάτων, που δόγμα των δογμάτων είναι η ενότηση της πίστεως, η οποία όμως ενότηση της πίστεως εκδηλούνται δια της ταυτοχρόνου, δια της ομοιομόρφου και δια της ομοιοτρόπου εορτής των ορθοδόξων χριστιανικών εορτών. Πού είναι λοιπόν η ταυτόχρονος εορτή της σημερινής ευαγγελικής περικοπής μαζί με την θριαμβεύουσαν εκκλησία του Χριστού μας? Ασφαλώς έχει αποσχιστεί η εκκλησία των λεγόμενων ρασοφόρων δημοσίων υπαλλήλων, των επαράτων παποικουμενιστών, από την ασάλευτη εκκλησία του Χριστού μας. Όταν δε λέμε ρασοφόρους δημοσίους υπαλλήλους, δεν βρίζουμε κανέναν. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Με το να το πούμε τον άλλον δημόσιο υπάλληλο, σημαίνει ότι τον υβρίζουμε? Άπαγε της βλαστημίας. Λέμε μία αλήθεια. Είναι οι άνθρωποι δημόσιοι υπάλληλοι και φοράνε ράσο. Από το έτος 1924 απεσχίστησαν από την Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού μας. Δεν τηρούν τους ιερούς αποστολικούς κανόνας, αλλά ήδη έχουν εισέλθει στο άρμα του επαράτου παποικουμενισμού, δηλαδή είναι κάτω από την παντόφλα του Πάπα, την οποία προσκύνησαν από το έτος 1924. Όσοι λοιπόν προσκυνούν και φιλούν την παντόφλα του Πάπα δεν ανήκουν στην ασάλευτη εκκλησία του Χριστού μας. Αλλά όχι μόνο δεν ανήκουν στην ασάλευτη εκκλησία του Χριστού μας, απέναντίας δε είναι και εχθροί, άσπονδοι, είναι λύκοι με δωρά προβάτου, εισερχόμενοι μέσα δίθεν στο πίμνιο της εκκλησίας του Χριστού μας για να καταβροχθήσουν και να κατασπαράξουν τα πρόβατα και τα αρνιά της
πίνης του Παντοκράτορος Ιησού Χριστού. Δεν τους βρίζουμε λοιπόν όταν τους λέμε ρασοφόρους δημοσίους υπαλλήλους, διότι η λέξη ρασοφόρος δεν είναι υβριστική, ούτε η λέξη δημόσιος υπάλληλος είναι υβριστική. Την κρίση για αυτούς θα την κάνει ο νυμφίος και Παντοκράτορος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έρχεται λίγαν συντόμως εν το μέσο της πνευματικής αυτής νυχτός της αποστατημένης ανθρωπότητος, για να του συντρίψει ο σκέμι και ραμαίος, όπως ο ίδιος έχει πει, και ο οποίος έχει πει μάλιστα ότι αυτή εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεως η οποία πλησιάζει θα πούνε: Κύριε, Κύριε, ούτω σ' ονόματι επροφητεύσαμε, ούτω σ' ονόματι δαιμόνια ξεβάλλομε, ούτω σ' ονόματι ακόμη και θαύματα κάναμε, δυνάμεις πολλά σε ποιήσαμε. Όμως, τι θα τους πει ο Κύριος, ο δίκαιος και άγιος κριτής, ο παβασιλεύς και επαναρχιερεύς της δόξης, μας το έχει προπεί δια, της, δια του ιερού του Ευαγγελίου. Η άγνοια λοιπόν είναι το μεγαλύτερο βάραθρο της ψυχής του ανθρώπου. Τι θα τους πει ο Κύριος? Ναι, στο όνομά μου προφητεύσατε, στο όνομά μου δαιμόνια εκβάλατε, στο όνομά μου ακόμη και θαύματα κάνατε, αλλά εγώ όμως ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας γνώρισα για δικούς μου. Πηγαίνετε από μένα εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού, και κακούς κακός απολέσει αυτούς. Όσον αφορά το άλλο ερώτημα περί χαράγματος με ακτίνες λέζερ που είπε, είναι ηλίου φωτεινότερων, ότι οι ακτίνες λέιζερ είναι καρκινογόνες. Η δε Ιερή Αποκάλυψη ονομάζει έλκος κακών το χάραγμα της Ιεράς Αποκαλύψεως. Το έλκος κακών προφανώς σημαίνει ότι θα προκαλέσει ακόμη και καρκίνο σε εκείνους οι οποίοι θα το πάρουν. Αγαπητοί μας ακροατέ, ας μην τα παίρνουμε αψήφιστα τα πράγματα. Ας μην νομίζουμε ότι είναι τυχαία αυτά τα οποία σήμερα βλέπουμε, και ας μην νομίζουμε ότι είναι τυχαία αυτά τα οποία ακούμε. Διότι καλπάζει ο Αντίχριστος. Τα βήματα του θηρίου της Ιεράς Αποκαλύψεως ακούγονται, και όμως εμείς έθελο τυφλούμε, όμως εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας, διότι είμεθα προσκολλημένοι στα μάταια, στα γήινα, στα εγκόσμια. Ας πούμε λοιπόν: ψυχή μου, ανάστα, μην καθεύδεις, το τέλος εγγίζει και μένει στο ρηβίστε, ανάνυψον ουν, ή να αφήσει τέως σου Χριστός ο Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ας περάσουμε.